Λοιπόν, με την έναρξη της εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία, όπως μπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί, η κοινωνία ήθελε με όλους τους τρόπους να δείξει την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά της στον ουκρανικό λαό. Έτσι λοιπόν από την αρχή της εισβολής και εγώ και ο αντιδήμαρχος ο Γιώργος ο Τριάντος δεχθήκαμε πολλά τηλεφωνήματα για το αν θα γίνει συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειας. Αφού κάναμε την απαραίτητη έρευνα ούτως ώστε λόγω της κρίσιμης κατάστασης και των εμπόλεμων ζωνών να δούμε με ποιον τρόπο και με ασφάλεια θα φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια από την Ρόδο στην Ουκρανία, καταλήξαμε και μετά από συνεννόηση βεβαίως με την Ουκρανική Πρεσβεία, φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να κάνουμε την συλλογή των τροφίμων της ανθρωπιστικής βοήθειας, τροφίμων και άλλων ειδών υγειονομικού υλικού, αλλά και άλλων ειδών στο Ροδίνι. Στη συνέχεια ανέλαβαν οι υπηρεσίες του Δήμου να κάνουν αυτή την συλλογή, να την ταξινομήσουν και να μπορέσουν να την τακτοποιήσουν τόσο ώστε ταξινομημένη πλέον να φτάσει στο σημείο συγκέντρωσης όπου η Ουκρανική Πρεσβεία στην Αθήνα δέχεται από όλη την Ελλάδα την ανθρωπιστική βοήθεια και δεν είναι άλλη από το Ολυμπιακό, από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου θα φτάσει και το δικό μας, η δική μας αποστολή από τη Ρόδο. Αύριο λοιπόν θα ξεκινήσει η αποστολή, θα φορτωθεί από τη Ρόδο για να φτάσει στην Αθήνα. Ο Δήμος Καλύμνου είναι διδημοποιημένος, αδελφοποιημένος Δήμος με το Δήμο Μαριούπολης και εκεί γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από τους Καλύμνιους ούτως ώστε να βοηθήσουν τους κατοίκους της Μαριούπολης πιο εξειδικευμένα. Βεβαίως πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η διακίνηση και η απόδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη συγκεκριμένη πόλη, γιατί όλοι ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένη, βομβαρδίζεται συνεχώς και οι ανθρωπιστικοί δρόμοι ακόμα και όταν ανοίγουν δεν τηρείται η συμφωνία εκατέρωθεν ή μονομερός και επομένως είναι δύσκολο. Η πρώτη ανθρωπιστική βοήθεια που έφτασε στη Μαριούπολη ήταν εχθές. Λένε ότι έφτασαν 450 τόνοι τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης. Παρ' όλα αυτά κανένας δεν είναι σε θέση να το επιβεβαιώσει αυτό ακόμα και μέχρι σήμερα.